Επειδή μου απευθύνατε το λόγο. Μακάρι να το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ επαναλαμβάνω σταθερά κάτι το οποίο έχει πει εδώ και πολύ καιρό ο κύριος Δραγασάκης και το επαναλαμβάνει. Ότι κάθε περικοπή που θα κάνουμε σε φόρους και τα λοιπά θα την κάνουμε με προσοχή και πάντα θα αντικαθιστούμε, θα βάζουμε ισοδύναμο σε αυτό. Για να βγάλουμε και καμιά είδηση εδώ πέρα. Βάλτε το στο μυαλό σας. Για να βγάλουμε και καμιά είδηση. Για τη δουλειά μας αυτή είναι. Θα συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ εσείς. Τι ερώτηση είναι αυτή. Τι ερώτηση είναι αυτή. Η ερώτηση της πραγματικότητας. Εμείς βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση και με το ΣΥΡΙΖΑ και με άλλες δυνάμεις βάσει πάνω σε προγραμματικές θέσεις. Αυτό λέμε. Γιατί είπαμε κάτι άλλο εμείς. Εάν συμπέσει. Το συμπέσουμε προγραμματικά, είναι προφανές ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν τις εκλογές ή μετά θα γίνει αυτό. Εμείς θα επιθυμούσαμε πριν τις εκλογές. Μάλιστα. Άρα ξεκάθαρο. Δεν έχει να κάνει μόνο. Το προξενείο έγινε. Κύριε Σιωμοπούλη, δεν αναφέρομαι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να παίξω τη Γεωργία Βασιλιάδου. Απευθύνθηκα σαν ψηφοφόρο στον κύριο Τσίπρα. Έχει απαντήσει. Έχει απαντήσει στην επιστολή του κύριου Κουβέλη. Και το μεγάλο αγκάθι με το ΣΥΡΙΖΑ είναι το ευρωπαϊκό, κύριε Σιωμοπούλη. Πάντως εσείς θέλετε να πάτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, θα αποφασίσει πρώτα ο ΣΥΡΙΖΑ τι θέλει να κάνει και μετά θα δουν αν υπάρχει. Το μεγάλο αγκάθι εξακολουθεί να είναι το ευρωπαϊκό. Νομίζω ότι θα κάνει αυτά που λέει ο κύριο Δραγασάκη. Είναι πολύ σοβαρός. Ναι, ο κ. Ζαγαστάκης όμως, αν θέλετε, κύριε Πανταζή, να πούμε τι είπε χθες, πολύ σοβαρός, αλλά αυτά τα οποία είπε ήτανε.